Γεια σα, φίλοι μου, καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα από τα βίντεο μου. Τι κάνετε, πώ είστε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, όπω είδατε και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε λίγο για την τερόρια. Αν και πέρασε η εποχή που τα καναρίνια μα ήταν στην τερόρια, δεν πειράζει, θα τα αναφέρουμε για να το ξέρουμε επειδή σε περιπτώσει και την επόμενη χρονιά και τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την εποχή ώστε να βοηθήσουμε τα καναρίνια μας να αποκτήσουν πιο γρήγορα το νέο τους πτέρωμα, να βγάλουν πιο ωραίο πτέρωμα, δηλαδή πιο καθαρό και λαμπερό και να είναι όσο πιο γρήγορα η ανάρρωσή τους. Πριν ξεκινήσει όμως αυτό το βίντεο θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ε, θα βγει ένα ωραίο βίντεο, πιστεύω είναι από τα καλύτερα βίντεο που έχω βγάλει στο κανάλι θα βγει ένα βίντεο με quiz ερωτήσεων για να τεστάρεις τις γνώσεις σου στα καναρίνια. Θα περιέχει περίπου 20 με 30 ερωτήσεις, δεν το έχω φτιάξει ακόμη το βίντεο και ήθελα να πω ότι το ξέρω έχω καιρό να κάνω βίντεο, απλά εντάξει δεν είχα χρόνο και τέτοια, τώρα θα επανέλθω στα βίντεο, θα ανεβάζουμε περίπου ανά μία, μία μισή εβδομάδα σίγουρα, οκ. Okay? Και πριν επιστρέψουμε στο θέμα μας, θα ήθελα να σας πω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι John The Fox, Ιωάννης Κοτσαποϊκίδης και Mbird Training. Για αρχή θα ήθελα να σας πω ότι η πτερόρια ισχύει και για τα καναρίνια και για τα άγρια, δηλαδή καρδαρίνε, φλόρια, οτιδήποτε είναι, αλλά και για παπαγάλους ισχύει για όλα τα πτηνά. Επίσης θα ήθελα να σας πω πότε ας πούμε ξεκινάει και πότε περίπου τελειώνει η πτερόρια. Συνήθως ξεκινάει από αρχές σε όχι αρχές Σεπτέμβρη, ε, τέλη Αυγούστου με... και τελειώνει ας πούμε μέσα, μέσα Οκτωβρίου. Αλλά τα καναρίνια μας επειδή με το κλίμα που έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν μπερδευτεί, συνήθως μπορεί να ξεκινήσουν και μέσα Ιουλίου και να τελειώσουν λίγο νωρίτερα ή το αντίθετο να ξεκινήσουν λίγο πιο μετά από τα τέλη Αυγούστου και να τελειώσουν περίπου μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Σε αυτό εδώ το σημείο του βίντεο θα διακόψω για να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που φτάσαμε 400 και εγγραφέ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε 419, αλλά μέχρι να ανέβει το βίντεο μπορεί να έχουμε ανέβει κι άλλε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Και αν θέλετε να συνεχίσω τα βιντεάκια και ε, να συνεχίσουμε αυτά τα ωραία βιντεάκια που κάνουμε, κάντε να like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο και πάλι ευχαριστώ λοιπόν λοιπόν επιστρέψαμε στο βίντεο ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με περίπου το πιο σημαντικό ας πούμε που βασικά ναι το πιο σημαντικό ε, στην τερόρια των καναρνιών ε, θεωρώ ότι είναι η διατροφή δηλαδή θα, για αυτό το θέμα θα ήθελα να, μιλ, να πούμε κάποια πράγματα για αρχή θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει εκεί πέρα, να μην κάνουμε ουσιαστικά να μην ε, τσιγκουνευόμαστε, όχι τσιγκουνευόμαστε, ενώ να μην λέμε ότι δεν πρέπει να το βάζουμε πολύ τροφή γιατί θα παχύνει, διαλέγει τους, του τους λιπαρούς σπόρους κλπ. Ε, σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή που τα πουλιά έχουν πτερόρια πρέπει να τους βάζουμε πλήρη τροφή. Να έχει μέσα και καναβούρι και, και καναρινόσπρο δηλαδή και χρή Ό, όλα όλα, rooms είναι τα πάντα, να τα έχει όλα. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διατροφή τους με φρούτα, λαχανικά και να ξέρετε ότι το, το αυγό, το τσόφλι δίνει ασβέστιο. Ε, το ασπράδι δίνει πάλι ασβέστιο. Αλλά το κροκάδι ενώ είναι λίγο πιο παχυντικό ας πούμε ε, βοηθάει στο να βγαίνει το φτέρμα λίγο πιο λαμπερό, δηλαδή γυαλιστερό, ωραίο. Επίσης να ξέρετε και λίγο πριν το χειμώνα δηλαδή που είναι... Ε, ουσιαστικά η εποχή της Φτερόριας γιατί όπως είπαμε η Φτερόρια τελειώνει περίπου αρχέ ε, τε, αρχές Οκτωβρίου μέσα εντάξει, αναλόγως και την εποχή και το κλίμα εδώ στην Ελλάδα και αναλόγως και το Καναρίνη ε, Καναρίνι ρε παιδί μου Γι' αυτό α, υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το θέμα Τέλος πάντων, πάντως να ξέρετε πριν το χειμώνα Πρέπει πάντα να ενισχύουμε την τροφή Ώστε να έχει λίγο παραπάνω λίπος στο πουλί Ώστε να μπορεί να αντέξει στα κρύα Επίσης τώρα να περάσουμε στο ίδιο θέμα αλλά σε άλλο ε, κλάδο στο το πω έτσι, ε, η προσωπική μου άποψη ας πούμε για τα φάρμακα, δηλαδή για τα φάρμακα, τις βιταμίνες που λέμε ώστε να βοηθήσουμε το πουλί να βγάλει πιο γρήγορα πτέρωμα, πιο ωραίο και να τελειώσει λίγο πιο γρήγορα αυτή η επώνυμη η εποχή για το καναρίνι μας ή το άγριο ή το παπαγάλο μας γιατί όπως είπαμε σε όλα τα είδη ε, πτηνών γίνεται πτερόρια. Κοιτάξτε, ε, αν το πουλί είναι μια χαρά δηλαδή υγιέστατο και βγάζει το πτέρωμά του κανονικά, μαδάει φυσιολογικά, βάζει το πτέρωμά του, ε, εγώ προσωπικά δεν θα το χορηγούσα κάτι, δηλαδή δεν χρειάζεται να το χορηγήσεις, απλά το επιβαρύνεις με άλλες βιταμίνες. Αν όμως το πουλί ε, έχει ας πούμε... Δείτε ότι μέχρι ας πούμε, μέσα Οκτωβρίου συνεχίσει να μαδάει ακόμη ε, δεν κυλαϊδάει και τέτοια ε, τότε θα του χορηγήσετε λίγο με κάποιες βιταμινούλες ε, στο νερό θα, ή, ή, σε σκόνη στην τροφή αλλά καλύτερα στο νερό που θα πάτε να το ζητήσετε από ένα ειδικό pet shop που είναι για καναρίνια και, ή από κάποιο την ξέρω εγώ, αλλά πιο, πιο εύκολο να πάτε σε ένα pet shop και να το ζητήσετε ή επίσης αν δείτε ότι πάλι δεν συνεχίζει να γελαϊδάει Μπορείτε να πάρετε ε, κάποιο φαρμακάκι ε, το οποίο είναι διαγέρτης και λαϊδίσματος, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Ε, πάντως αν θέλετε περαιτέρω ε, ας πούμε πληροφορίες για κάποιο φάρμακο ή για κάποια βιταμίνη θα μπορούσα να σας απαντήσω κάτω στα σχόλια. Οπότε γράψτε τις απορίες σας ας πούμε αν θέλετε βιταμίνη, φάρμακο, οτιδήποτε. Απλώς δεν το λέω στο βίντεο γιατί δεν είμαι και εγώ γιατρός, είναι η προσωπική μου άποψη. Απλά το λέω. Παιδιά, νομίζω ότι ήρθε και το τέλο του σημερινού μα βίντεο. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι για την πτερόρια. Βασικά, είπαμε για τη διατροφή. Τι άλλο, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Θεωρώ μίλησα μόνο για τη διατροφή γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Τα περαιτέρω κομμάτια α πούμε τώρα που θυμήθηκα ένα ε, α πούμε ε, για, το, για το χώρο. Δηλαδή, όταν ένα πουλί έχει πτερόρια, δεν θα πρέπει να στρεσάρεται. Δεν θα πρέπει ας πούμε, άλλα κατοικίδια. Όπω γάτα, σκύλο ή άλλα πουλιά, πούμε, να είναι κοντά και να τον ενοχλούν άλλα πουλιά. Δεν εννοώ το ίδιο είδο. Εννοώ παπαγάλο, α με καναρίνη, εντάξει. Mm. Αλλά και όταν έχει τερόειρο το πουλί, πρέπει να είστε και λίγο πιο προσεκτικοί στι κινήσει σα. Δηλαδή, απαλέ κινήσει να βγάλετε, α πούμε, το, το, την αυγοθήκη από μέσα, να πάρετε την τροφή, το νερό. Απαλέ κινήσει γιατί στρεσάζονται αρκετά τα πουλιά εκείνη την εποχή. Και επίση, όπω ξέρετε, να μην είναι σε ρεύματα, Εντάξει μπανάκια ναι αλλά με προσοχή και αυτά όχι προσέξτε το νερό ε, με ένα ψεκαστήρι πούμε, για τα λουλούδια ε, προσέξτε την πίεση από μακριά μακριά το πουλί για να μην το πονέσουμε γιατί εντάξει και κάποια στιγμή ανακουφίζεται κιόλα γιατί το πονάει για εκείνο που βγαίνει τα καινούργια φτερά. Πάντω, αυτά είναι τα πιο βασικά νομίζω ότι τα κάλυψα τα θέματα ε, για την πτερόρια οπότε νομίζω ότι τώρα ναι όντως ήρθε η ώρα για να κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο όπως είπαμε να είσαστε έτοιμοι ότι έρχεται ένα full τέλειο βιντεάκι Πιστεύω από τα καλύτερα στο κανάλι Δηλαδή quiz ερωτήσεων για να τις γνώσεις στα καναρίνια Πιστεύω θα είναι μια χαρά Και όπως είπα και στην αρχή εντάξει θα έχει περίπου 20 με 30 ερωτήσεις Δεν τι έχω βρει ακόμα όλε γιατί δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το βίντεο Πάντως να ξέρετε θα έρθει πολύ σύντομα Αλλά μέχρι τότε παρακολουθήστε ένα παλιό βίντεο Κάντε like σε αυτό το βίντεο και πατήστε εγγραφή με το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις για το επόμενο βίντεο που θα ανεβάζω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και τα λέμε στην επόμενο. Γεια σας!